Πες μας λίγο για Λουτσέσκου, Κώστα. Ακριβώς. Ο Λουτσέσκου έκανε το κίκρινο άσμα του σήμερα. Ο Λουτσέσκου... Μη σε βροκόπιεσαι. Περιμέναμε να βγει να πει ονόματα διευθύνσεις. Κάλυψε τη διοίκησή του. Θα και ήταν ο Δαράκης στην ταινία, να πούμε, η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Ο οποίος ήταν ο Δαράκης, ο Ρουφιάνος του αφεντικού. Και κάρφωνε τον Παπαμιχαήλ, τον Νικήτα Πλατή και τους άλλους. Δηλαδή, είπε τρεις φορές παίρνω την ευθύνη, αλλά από εδώ και πέρα έχουν και οι παίκτες μου ευθύνη. Όταν του έγινε ερώτηση για ποια είναι η σχέση του με την Κοντζάρεβα, ποια είναι η σχέση του με τον Γιώργο Σαββίδη, θα μιλήσω μόνο για μπάλα. Για μεταγραφές που είναι να γίνουν, δεν απάντησε. Για τις μεταγραφές που δεν γίναν στο χρόνο που έπρεπε, δεν μίλησε. Για παίκτες που εισηγήθηκε και δεν του φέρανε και έφερε ο Γιώργος και είσαι κόντρα, δεν μίλησε. Κάποια στιγμή κάποιοι δημοσιογράφοι κάναν κάποιες ερωτήσεις και έφαγα τραμπούκο από το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο. Τους απαγόρευσε να κάνουν συγκεκριμένες δηλώσεις. Η χούντα του Πινοσέτ τέτοιο πράγμα δεν είχε να πούμε. Η χούντα του Πινοσέτ. Δηλαδή, να πάω εγώ να ρωτήσω κάτι και να μου απαγορεύσει ο Μουσάτος, ο Πασόκος, να μου πει δεν γουστάρω να πεις και τραμπούκο, δηλαδή φασαρία. Δεν είδα του μέσα να εκπομπεί εμείς το χαράκι του. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα μας κάνει ντά τώρα ο... Μισό λεπτό. Τα είπες όλα, χυμαρός, αλλά να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο τι υπόθηκε. Ή πριν πάμε στις κάρτες, να δούμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα των δηλώσεων του Λουτσέσκου. Έχει ενδιαφέρον αυτή που τονίζει ότι το μεγαλύτερο ευθύνη είναι δικιά μου, αλλά από σήμερα έχουν ευθύνη και οι παίκτες, γιατί οι παίκτες δεν πρέπει να μπαίνουν στο απειρόβλητο, έτσι. Και το τι είπε και για την διοίκηση. Πάμε να το δούμε. I believe that one more time I have to tell you that the full responsibility for the not good situation, the not nice... Σας πω για ακόμη μια φορά, κλείνοντας, ότι όλη η ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, η οποία είναι όχι και τόσο καλή, δεν είναι ευχάριστη. Είναι καθαρά δική μου. Από εκεί και πέρα όμως, από σήμερα, έχουν και υπέρχες τις δικές τους ευθύνες μαζί με εμένα. Θα πρέπει όλοι να μπούμε και να παλέψουμε για μας, για τις οικογένειές μας, για την ομάδα, για το σύλλογο, για όλους, ώστε να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα και να ξαναφέρουμε τη χαρά σε όλους μας. Επίσης, θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο και για το γεγονός ότι είχα μια αρνητικότητα από το ξεκίνημα της σεζόν. Έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν. Οπότε, αυτό είναι καθαρά 100% δική μου ευθύνη. Να σας ρωτήσω πώς ήταν η συνεργασία σας και γενικά πώς είναι η συνεργασία σας και με την κυρία Γκοντζαρόβα και με τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Και αν ήταν οι μεταγραφές που γίναν δική σας επιλογή, της διοίκησης, αφού δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής. If you want to mention a few things about your cooperation with Mrs. Gonzarova, with Mr. Yorgos Savidis... No, I don't want to mention. And I said very clear from the beginning that I'm here to talk about the moment of the team. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο, δεν θέλω να αναφερθώ σχετικά ούτε με τις μεταγραφές, ούτε με οποιαδήποτε συνεργασία με ανθρώπους του κλαμπ. Εγώ αυτό που ήρθα σήμερα να μιλήσω εδώ είναι να μιλήσω για την ομάδα μου, να μιλήσω για τους παίχτες μου, να μιλήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν θέλω να μιλήσω για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για θέματα του παρελθόντος, ούτε για θέματα που θα συναντήσουμε στο μέλλον. Έχουμε πραγματικά πολλή δουλειά μπροστά μας, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Μάλιστα. Εντάξει, επιλέξαμε δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Κάνει. Αυτός τώρα με το Γκάντι τραβάει αυτά που λέει στους reporters off the record. Και δίνω εντολή στον Γιώργο το Σαββίδη. Σκίστονα, φέρτονα, δεξί μπακ, τον τρομάρα τον Παλαιστή. Φέρτονα, αριστερό εξτρέμ, το σουγλάκο τον Παλαιστή. Φέρτονα, center for, τον Ταλάρα. Φέρτονα, ξέρω εγώ, half, τη Μίρκα Πάπα Κωνσταντίνου. Άμα κουνηθεί και πει «Μα μου», θα το πούμε, κάνε magic life τη διοίκηση, γιατί όταν βγήκες, περιμέναμε να πεις πέντε πράγματα. Εντάξει, ο κύριος Λουτσέσκου φτιάχνει το έργο για τους επόμενους μήνες. Θέλει να πάει προς τη διοίκηση, έρχεται ο Ιανουάριος και σου λέει τώρα εγώ,
παίζω τα αρέστα μου. Ή θα πλακωθώ με τον Γιώργο ή θα τα βρω. Άμα πλακωθώ κάηκα, άμα τα βρω, μπορεί να πω θέλω το μήτε και να μου τον φέρει. Ο Ιανουάριος είναι χαρακτηριστικός μήνας των σχέσεων εταιρείας και εργαζόμενου. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει καλή σχέση με τον Σαββίδη, δεν έχει με τον Γιώργο, ο οποίος όμως Γιώργος κάνει τις μεταγραφές. Κανένας Ιβάν Σαββίδης δεν κάνει μεταγραφές. Ο Σαββίδης πληρώνει. Ναι. Το δεξί μπακ που θα πάρει ο Πάοκ τον Ιανουάριο, που θα ψάξει να πάρει και θα δώσει και καλά λεφτά, είναι περισσότερο Λουτσέσκου λες ή της διοίκησης? Όχι. Μου είπε ο Κουλιανός και το όνομα, δεν το θυμάμαι. Αλλά όχι. Ο Λουτσέσκου θα πει ένα ναι. Δηλαδή, πώς θα σου πει η κόρη σου αύριο, μπαμπά να ο Μανώλης, θα το παντρευτώ. Ποια είναι η γνώμη σου? Τι να πεις? Πεις ναι, πεις όχι? Δεν υπάρχει ελπίδα να πούμε. Κάπως έτσι είναι το σκήμα. Θέτεις άλλα κοινωνικά θέματα τώρα, εντάξει.